Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα. Είναι μια ιστορική μέρα, μια πάρα πάρα πολύ σημαντική μέρα, μια μέρα που θα μείνει για πάντα στην ιστορία, γιατί φεύγει ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τον κύριο Λιόπουλο ως ευεργέτης, και αλήθεια είναι ότι κατάφερε με αυτά που πέτυχε να ξεπεράσει και τον Καμπάρλο. Αυτή τη στιγμή το ξαναπεί ο πρόεδρος των τίτλων και των έργων, μοιάζει πως φέρθηκε από τον παιδί του γήπεδο ξανά τσάικ, οπότε δεν χωράει αμφισβήτηση και αμφιβόλια περί τίτλου. Από εκεί και πέρα, τώρα τα υπόλοιπα, κοίταξε Γιώργο, είναι να δούμε τι θα γίνει. Είναι πολύ σημαντική η συνέντευξη που θα γίνει για να μάθουμε πράγματα και από τον νέο ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε άποψη ολοκληρωμένη για τις σκέψεις του, για την επόμενη μέρα, για οτιδήποτε αφορά το πλάνο που έχει δημιουργήσει και έχει στο μυαλό του. Είναι πασφανές ότι η διάδοση κατάσταση θα περάσει σε μια φάση μετάβασης με τους ανθρώπους που είναι στην Ένωση, τους άλλους να διατηρούν τις θέσεις τους, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει και δεν θα αλλάξει η ευρική λειτουργία. Το πιο σημαντικό για μένα, γι' αυτό και το ρώτησα, είναι το κομμάτι με τον Ματίας Αλμέιδα και ότι γνώριζε τα πάντα και ότι είχε λεπτομέρεια, όπως μας απάντησε ο Δημήτρης Μελισανίδης, στον προπονητή, και δεν θα κάνει τίποτα χωρίς να τον είχε ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια, και αυτή έχει ξαναπεί και με τον κύριο Λιόπουλο. Όλα αυτά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ ουσιαστικά, αλλά από εδώ και πέρα αυτός ο συναισθηματικό του χαρακτήρα που είχε σήμερα η συνέντευξη παύλα παρουσίαση, παύλα παράδοση του Δημήτρη Μελισανίδη, που συγκινήθηκε αυτός σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί δάκρυσε η αλήθεια είναι. Εντάξει, λογικό. Ναι, πάρα πολύ. Είναι μια ζωή ολόκληρη, έτσι. Δεν είναι μόνο τώρα που είσαι. Απλά το απογείωσε το έργο. Θέλω να το από εδώ και πέρα, ίσως από εδώ και πέρα η απάντηση θα δοθεί μετά την ευρυστή που και πέρα με τον χρόνο, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε. Το πιο σημαντικό είναι ότι όσα έχουν να απαντηθούν θα γίνει με την πορεία των πραγμάτων και την εξέλιξη. Ουσιαστικά Γιώργο, η ομάδα και όλος ο οργανισμός ουσιαστικά είναι ίδιος, αλλάζει μόνο η κεφαλή, να το πούμε και έτσι. Και νομίζω είναι σημαντικό και αυτό που είπε ο Δημήτρης Μελισανίδης. Κατά περιμένουμε την τοποθέτηση του Μάριου Λιόπουλου σχετικά, γιατί δεν ξέρω αν είσαι σε επίπεδο ελέγχους σε κάποια τμήματα θα έχει κάτι στο μυαλό του. Ναι, ναι, προφανώς. Θα περιμένουμε να δούμε, αλλά ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ότι διατηρείται το πράγμα. Είναι και λογικό, νομίζω ότι είναι μια επιτυχημένη συνταγή ή άλλως. Είναι δύο χρόνια απόλυτη πρωταγωνιστή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει καταφέρει να είναι διεκδικητή του τίτλου, να έχει κατακτήσει ένα τάμπο και να έχει διεκδικήσει με το τελευταίο αγωνιστή το επόμενο. Οπότε δεν χωράνε πολλές αλλαγές πριν τις αναβάθμιση. Ναι, και Γιώργο, νομίζω είναι σημαντικό αυτό θα σου πω, ότι αυτό που ο Δημήτρης Μελισανίδης που του υποσχέθηκε, ότι είπε ότι θα συνεχίσει και το έργο αυτό που είχε ξεκινήσει στα Σπάτα, έτσι. Ναι, με οποιονδήποτε κανόνιζε να παραχωρήσει την παράδειγμα, νομίζω ότι αυτό θα το είχε θέσει ως διαφυσβήτητα, ως μια κίνηση που δεν θα χωρούσε δεύτερη συζήτηση. Θα ήταν ουσιαστική και έγραφη δέσμευση πάνω στο κομμάτι της πώλησης της ΑΕΚ. Γιατί το είχε υποσχεθεί και ο ίδιος στον κόσμο τσάι για το ΑΕΚ City, δηλαδή τα Σπάτα. Άρα ο επόμενος, ότι οποιοςδήποτε και ήταν αυτό, ήταν να μιλάμε για τον Μαρίο Λιόπουλο στην προηγούμενη περίπτωση, είτε για κάποιο άλλο, όπως είπε ο Κότσιλο, ο πρόεδρος, ήταν πολλοί αυτοί και κάποια fans, αμερικάνικα, όποιος ανέλαμβανε να προχωρήσει την ΑΕΚ από εδώ και πέρα, θα έπρεπε να αναλάβει και αυτό το, και αυτή την υποχρέωση. Ούτως ή άλλως, νομίζω αυτό είναι προς όφελος ούτως ή άλλως και του κάθε ιδιοκτήτη, έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πώς το λένε, μπορεί να το σκεφτεί κανείς και να πει δεν είναι για καλό. Νομίζω ότι είναι απογείωση και αυτό το θέμα, να φτιαχτεί δηλαδή και να προωθεί την τράξη την προσοδοχή και με τις υποδομές να παίρνουν το πάνω τους. Και Γιώργο, επειδή διάβασα πριν και αυτό που έγραψε στον καζέτα, αλλά και ο ίδιος ο Μελισανίδης ουσιαστικά είπε ότι τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο μίλαγε με ανθρώπους, το αποκάλυψε, δεν ήταν ότι ψαχνόταν ότι ήθελε πώς και πώς να φύγει. Απλά ήταν κάτι που θα γινόταν. Όχι, είχε πει σε αυτή τη διαδικασία, το είχε πει και σε όλους, όσους τέλος πάντων μπορούσε και είχε ξανασπορθεί. Να μου το πει για τις χώρες ο άνθρωπος, για να είμαι ειλικρινής. Απλά, ξέρεις, όταν σου έρχεται και γίνεται, δεν το περιμένεις. Είναι λογικό, έτσι. Περιμένεις ότι θα γίνει κάποτε, αλλά όταν είναι και γίνεται, εκεί είναι που έχεις ένα αρχικό σοκ, να το πω έτσι. Εντάξει, είναι και για τον περισσότερο κόσμο αυτό είναι, ένα αρχικό σοκ είναι. Ναι μωρέ, ναι, λογικό είναι, εντάξει. Απλά το θέμα είναι από εδώ και πέρα, Γιώργο μου, καταρχήν η συνέντευξη που θα γίνει από τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς, έτσι. Όχι, αλλά νομίζω πολύ άμεσα, νομίζω θα πάρει πολύ καιρό.
Και κατά δεύτερον το κομμάτι που αφορά το αποτέλεσμα της δουλειάς του από εδώ και πέρα. Γιατί από εδώ και πέρα περάσαμε ήδη στην εποχή Ηλιόπουλος. Ακριβώς. Δηλαδή πλέον... Θέλει να έρθει στράτηγος στη μάχη. Ναι. Να δούμε και τι σημαίνει αυτό, έτσι. Προφανώς θα τα εξηγήσει. Όλα. Πρέπει να τα δούμε όλα. Ωραία Γιώργη, κάτι άλλο? Τίποτα. Ωραία. Οπότε αναμένουμε και τις επόμενες ημέρες, έτσι φυσικά, τη συνέντευξη του κ. Ηλιόπουλου. Έγινε Γιώργο, σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε.